Φίλες και φίλοι, χαίρετε μετά από πολύ καιρό. Όχι, περίμενε, περίμενε. Στο κανάλι μας ο αγαπημένος ο Χάρης ο Βασιλιάδης. Είναι χαρμόσυνες καμπάνες. Πήραμε τα καμπανάκια, χάρη για να χτυπούμε για τις κόκκινες σημαίες. Αλλά τις καμπάνες τώρα χτυπήσαμε τις γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε στο κανάλι μας. Σε επιθυμήσαμε, Χάρη. Okay. Χαιρετώ όλους, όλες και όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ επιθύμησα σας. Είμαι χαρούμενος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ρωτάω ο κόσμος. Πότε θα έρθει ο Χάρης, πότε θα έρθει ο Χάρης, πότε θα έρθει ο Χάρης. Εδώ είμαι. Ο Χάρης Βασιλιάδης, κλινικός ψυχολόγος από το Λουξεμβούργο, που του ζήτησα σήμερα να κάνουμε ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει ετοιμάσει πάρα πολύ υλικό ο Χάρης. Αν ξεπεράσουμε τη μία ώρα, θα το σταματήσουμε και θα κάνουμε μέρος δύο, Χάρη μου. Εντάξει, δέχεσαι. Αν προλάβουμε, προλάβαμε. Αν δεν προλάβουμε, θα κάνουμε μέρος δύο, γιατί είναι όλα πάρα πολύ ενδιαφέρον όσα έχει σημειώσει ο Χάρης. Οπότε δεν θέλω να μείνει τίποτα που να μην το πούμε. Λοιπόν, ζήτησα από τον Χάρη να μας κάνει ένα θέμα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αποφευκτικοί. Για τους ανθρώπους που έχουν αποφευκτικό στυλ δεσμού. Για τους ανθρώπους που είναι αποφευκτικοί στις σχέσεις τους. Έχουμε, Χάρη μου, τον τελευταίο καιρό να ασχοληθεί στο κανάλι με τα στυλ προσκόλλησης και στυλ δεσμού. Και ρωτάει ο κόσμος διάφορα, οπότε γι' αυτό σου ζήτησα να κάνουμε αυτό το θέμα και θα σε αφήσω να αρχίσεις να μιλάς, γιατί έχεις πολύ ωραία πράγματα να πεις. Μάλιστα. Λοιπόν, βασικά ονόμασα την παρουσίαση να αποφεύγει τους άλλους, αποφεύγει τον εαυτό του. Okay. Με λίγα λόγια, ο αποφευκτικός θα μπορούσαμε, θα πω έτσι ένα quotation, μια έκφραση. Σε θέλω στο σπίτι μου, αλλά όχι στο δωμάτιο μου, εκτός και ας σου το ζητήσω. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε κάποια πράγματα έτσι εισαγωγικά, ότι η απόδραση από την οικειότητα, τη συναισθηματική εγκύτητα, το να έχει δυσκολίες να κάνει διάλογο, να εκφράσει τα συναισθήματα του, ακόμη και στα δικά του άτομα, ίσως να είναι ένα σημάδι του αποφευκτικού στυλ προσκόλλησης. Βασικά το τι κάνει ο αποφευκτικός, ο μηχανισμός άμυνας που έχει, είναι να πνίγει τα συναισθήματα του, να μην τα εκφράζει, κάτι το οποίο τον εβοηθούσε στην παιδική του ηλικία να επιβιώσει σε έναν περιβάλλον που ίσως τα συναισθήματα πνίγονταν ή θεωρούνταν επικίνδυνα ή απαγορεύονταν. Άρα, τι γίνεται στην ενήλικη ζωή? Ο αποφευκτικός έχει χτίσει μια προσωπικότητα που τον προστατεύει βασικά για να μην πληγωθεί. Αυτή όμως η στάση του είναι παγίδα που τους απομονώνει από τους άλλους. Και το τι θα κάνουμε σήμερα είναι, θα αναγνωρίσουμε τον αποφευκτικό, θα τον κατανοήσουμε, μια λέξη πάρα πάρα πολύ σημαντική, που θα μας βοηθήσει επίσης μετά να το διαχειριστούμε, αν είμαστε σε φάση dating ή αν έχουμε μια σχέση μαζί του ήδη για να είναι ικανοποιητική. Να σε προκαταβάλω λίγο. Δύο πράγματα. Διαβάζοντας αυτόν το υπέροχο υλικό που έχεις ετοιμάσει, συνειδητοποίησα για ακόμη μια φορά ότι έχω και εγώ στοιχεία αποφευκτικού στυλ δεσμού, το πρώτο. Και το δεύτερο, δεν συμφωνώ απολύτως με τη μεγάλη κατανόηση που λες για τους αποφευκτικούς, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Περίμενε. Μάλιστα. Προχώρα. Okay. Λοιπόν, ναι, οι αποφευκτικοί έχουν την ανάγκη να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Έχουν την ανάγκη. Και βασικά το vlog σήμερα θα βοηθήσει όσες και όσοι το δουν. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσεις και να καταλάβεις το στυλ προσκόλλησης του πιθανού συντρόφου ή του υφιστάμενου συντρόφου σου, ειδικά στην αρχή, γιατί σκέψου ότι παίρνεις συνέντευξη από κάποιον για τον πιθανό πιο σημαντικό ρόλο της ζωής σου, ώστε να δεις αν υπάρχει συμβατότητα ή όχι. Και το τι γίνεται, ότι συνδέουμε πάρα πολλές φορές τον αποφευκτικό με άντρες και τις ανασφαλείς, αγχωτικό στυλ προσκόλληση με γυναίκες. Η επιστήμη μας λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες που έχουν αγχωτικό στυλ προσκόλλησης και πολλές γυναίκες που έχουν αποφευκτικό. Άρα και υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν και αγχώδες και αποφευκτικό και χαοτικό. Και τα τρία σε ένα. Δεν λέω ονόματα, δεν λέμε υπολείψεις.
Είναι όπως σαμπού, κοντίσιονερ και μαλακτικό. Εγώ μιλούσα με την ψυχολόγο μου μετά που έκανα το επεισόδιο στο podcast για το στυλ δεσμού και τη θεωρία της προσκόλλησης. Της λέω, εγώ νομίζω ότι, που λέει διαπές, νομίζω ότι έχω και στοιχεία και από το αχώδες και από το αφεβεκτικό και από το χαντικό. Μπίγκο μου. Δεν είσαι καθαρό εμεί. Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι μπορεί κάποιοι από εμάς να θεωρούμε ότι είμαστε αγχώδεις, αλλά να έχουμε και αποφευκτικά στοιχεία και να μην τα αντιλαμβανόμαστε. Οπότε νομίζω ότι το δικό σου το θέμα σήμερα είναι χρήσιμο και για εμάς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ακριβώς. Okay. Πριν αρχίσουμε, είναι σημαντικό να πω κάτι ότι το αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης δεν είναι διαταραχή. Αυτό είναι το DSM το 5 στα γαλλικά. Ένα μικρό χειρίδιο που είναι όλες οι διαταραχές. Ξέναν πιο μεγάλο, okay. Έχω και το μικρό, αλλά το... Λοιπόν, δεν είναι διαταραχή και όλα αυτά που θα πούμε είναι ενδεικτικά. Ο άνθρωπος είναι πολύπλοκος και επίσης να μην ξεχνούμε ότι μπορεί κάποιος να έχει κοινωνικό άγχος και να αποφεύγει. Επίσης μπορεί να έχει κάποιος αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας που εκεί είναι διαταραχή ή κάποιος να έχει κατάθλιψη, να κάνει dating και να έχει κατάθλιψη. Άρα είναι αρκετά σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολλά προσεκτικοί. Εγιγνώσκουμε ή έχουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας. Δηλαδή περισσότερο για σκοπούς αυτογνωσίας το συγκεκριμένο και όχι για να διαγνώσουμε τους άλλους, αλλά ξέρω χάρη να σου το πω και μετά, εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ. Με κάνει που είμαι εγώ αποφευκτική να μπλέξω. Δεν με φτάνει που είμαι εγώ αποφευκτική να μπλέξω και με άλλο αποφευκτικό. Δηλαδή, είναι και θέμα ανεπιλογής τρόπου ζωής. Μάλιστα. Ναι. Θα δούμε όμως τους συνδυασμούς μετά. Ναι, ναι, τους έχει. Τα έχει όλα το αγόρι μου όλα. Μάλιστα. Είναι κομπλέ. Είναι κομπλέ. Είναι τόσο χαρούμενη που είσαι εδώ, τόσο χαρούμενη. Έλα. Το ίδιο και εγώ. Λοιπόν, να πω κάτι. Θα ήθελα να παρακαλέσω όσους και όσες δουν αυτόν τον blog να υπάρχει ενσυναίσθηση. Δηλαδή, δεν είναι αυτοί και εμείς. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Okay? Δηλαδή δεν είναι όπως τους ναρκισιστές που είναι κακόβουλοι, που είναι χειριστικοί. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί όμως χάρη ένας ναρκισιστής να έχει και αποφευκτικό στυλ. Εκεί είναι άλλη περίπτωση. Είναι άλλη περίπτωση. Γι' αυτό λέω είναι πολύπλοκος ο άνθρωπος. Δηλαδή το τι θα πούμε σήμερα είναι ενδεικτικά. Okay? Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει κατάθλιψη, κοινωνικό άγχος, κοινωνική φοβία. Γι' αυτό δεν κάνουμε εμείς ήδη τις διαγνώσεις, πάμε σε ειδικό και το ζητούμε να γίνουν οι διαγνώσεις. Δεν τις κάνουμε μόνοι μας. Το άλλο σημαντικό είναι να μην τυπώσουν, να μην τυπώσετε την παρουσίαση. Δεν θα σας συμβάσω. Να κάνετε τικ. Α, ο Χάρης είπε τούτο, η Θέκλα είπε τούτο. Ή να πάτε στους συντρόφους σας να πείτε είσαι αποφευκτικός, γιατί η παρουσίαση λέει αυτό το πράγμα, νομίζω είναι σημαντικό να μην γίνει. Ήδη καλύψετε στο κανάλι τον τύπο. Θα πείτε για τον εαυτό σας, πείτε το στο ψυχολόγο σας και ρωτήστε το ψυχολόγο σας. Ή αν ο ψυχολόγος σας είναι διαπιστευμένος για να κάνει τα τεστ προσωπικότητας, ρωτήστε το μήπως να κάνω ένα τεστ προσωπικότητας να δούμε αν θα μου βγάλει ψηλή την αποφευκτικότητα, για παράδειγμα. Ναι, θα μου βγάλει ψηλή το άγχος στην προσωπικότητα. Μάλιστα. Άρα, να θυμηθούμε τι είναι ο τύπος προσκόλλησης, είτε κάμετε τα. Κάμετε τα στο podcast, ναι. Βλέπει την οικειότητα και τη συντροφικότητα κάποιος, τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τις διαφωνίες, τις στάσεις σου απέναντι στο σεξ και την ικανότητα σου να επικοινωνείς τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου. Λοιπόν, το τι έκανα σε αυτή την παρουσία, σκέφτηκα ότι παρά να πούμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, σκέφτηκα να δημιουργήσω περιπτώσεις, case studies, τα οποία τα πρόσωπα που αναφέρονται είναι φανταστικά, δηλαδή δεν είναι αληθινά. Το πρόβλημα όμως είναι πραγματικό. Και νομίζω ίσως να είναι πιο καλός τόσο τρόπος για να ταυτιστεί κάποιος ή κάποια, ωστόσο να καταλάβει περισσότερα. Και οι πληροφορίες έρχονται από την κλινική μου εμπειρία, από εκπαίδευση, από έρευνα και την εποπτεία που κάνω. Πότε θα γράψεις βιβλίο, Χάρη? Δεν ξέρω, δεν έχω το χρόνο. Σε κάποια φάση θα σε πείσω. Okay. Γιατί είσαι καλός στο να γράφεις, πολύ καλός. Και σε άλλα πράγματα είσαι καλός, αλλά και στο γράψιμο είσαι καλός. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Άρα, ας γνωρίσουμε τον Γιάννη, τη Ρούλα και τον Μάνο. Λοιπόν, Γιάννη έχει ασφαλή προσκόλληση. Δηλαδή, έχει θετική εικόνα για τον εαυτό του.
δημιουργεί και ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις, εκφράζει τα συναισθήματα και τις ανάγκες του, αναζητά συναισθηματική υποστήριξη όταν χρειάζεται, αλλά επίσης υποστηρίζει και τους άλλους και δεν έχει το φόβο εγκατάλειψης. Η Ρούλα έχει αχώδης προσκόλληση. Έχει αρνητική εικόνα για τον εαυτό της, αλλά θετική εικόνα για τους άλλους. Ζητά διαρκώς επικύρωση, validation, συναισθηματική επιβεβαίωση, και μπορεί να θεωρείται ανεπαρκής ή εξαρτημένη. Επίσης, φοβάται την απόρριψη και την απώλεια της σχέσης εγκατάλειψη. Και ας γνωρίσουμε τον Μάνον, ο οποίος έχει αποφευκτική προσκόλληση, έχει θετική εικόνα για τον εαυτό του, αλλά αρνητική εικόνα για τους άλλους. Φαίνεται συναισθηματικά από μακρός, απορρίπτει τη συναισθηματική υποστήριξη από τους άλλους, είναι ανεξάρτητος, δεν θέλει να είναι εξαρτημένος στους άλλους και επίσης δυσκολεύεται να δημιουργήσει στενές σχέσεις λόγω του φόβου του να είναι ευάλωτος, εξαρτημένος από τους άλλους. Λοιπόν, αν πάρουμε μια κλίμακα, okay, η οποία εδώ είναι ο αχωτικός, εδώ είναι αποφευκτικός και εδώ είναι ασφαλής. Λοιπόν, ο αποφευκτικός είναι ανεξάρτητος. Από την άλλη, ο αχωτικός είναι υπερεξαρτημένος. Ο ασφαλής στη μέση εξαρτάται από άλλους, αλλά είναι και αυτόνομος. Okay. Επίσης, αν έχουμε μια σχέση όπου κάποιος είναι αποφευκτικός, ο αποφευκτικός είναι εδώ, πώς βλέπει τη σχέση, εγώ είμαι εγώ, εσύ είσαι εσύ. Ο ασφαλής, εγώ είμαι εγώ, εσύ είσαι εσύ και ερχόμαστε οι δύο σχέση, για να κάνουμε μια σχέση. Η χρυσή τομή είναι η σχέση. Εγώ έχω τη ζωή μου, έχω τους φίλους μου, τα ενδιαφέροντα μου, τη δουλειά μου, εσύ έχεις τα ενδιαφέροντα σου, τη δουλειά σου κλπ. Κλπ. Και αποφασίσαμε να κάνουμε μια σχέση. Ο αχωτικός, εγώ είμαι εγώ, εσύ είσαι εσύ. Δηλαδή οι κύκλοι εφάπτονται. Αν ήταν δυνατό, θα ήθελε να ήταν 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα μαζί του. Είναι ένας τρόπος έτσι να καταλάβουμε πώς λειτουργώ. Λοιπόν, το πρώτο μέρος είναι αναγνωρίζω και κατανοώ. Μια σχέση με έναν αποφευκτικό μπορεί να είναι δύσκολη αν δεν ξέρεις τους κωδικούς του. Λοιπόν, να γνωρίσουμε τη Βανέσα, η οποία η Βανέσα είναι στην πρώτη συνεδρία και είναι χαμένη. Γιατί έχει γνωρίσει, κάνει dating τον Κώστα, ο οποίος είναι αποφευκτικός. Και η Βανέσα έχει πάρα πολλά ερωτήματα. Με αγαπά πραγματικά? Μήπως είμαι απλώς κάποια για να περνά την ώρα του? Νιώθω μεγάλη ανασφάλεια όταν δεν επικοινωνεί μαζί μου και δεν εκφράζει τα συναισθήματα μου. Θέλω να βελτιώσω την επικοινωνία μαζί του. Θέλω να σταματήσω να υποφέρω εξαιτίας της συμπεριφοράς του, την οποία δεν μπορώ να εξηγήσω. Θα ήθελα να με αγαπά με τον ίδιο τρόπο που τον αγαπώ και εγώ. Θέλω να μάθω αν αξίζει τον κόπο να συνεχίσω αυτή τη σχέση ή αν είναι καλύτερα να φύγει. Μα γιατί δυσκολεύεται να μου πει με αγαπά? Νιώθω σαν να είμαι απέναντι από έναν τοίχο. Είμαι πάντα η μόνη που επικοινωνεί. Του ανοίγω την καρδιά μου και του λέω πως νιώθω, γιατί δεν κάνει το ίδιο. Νιώθω ότι καταβάλω όλη την προσπάθεια σε αυτή τη σχέση. Πάντα συναντώ άντρες που δεν μπορούν να δεσμευτούν. Εγώ είμαι μάλλον το πρόβλημα. Και όταν συναντιέμαι τον Κώστα, μπορείς να αφήσεις κάτω το κινητό σου και να με προσέξεις, σε παρακαλώ. Σου μιλάω, σε παρακαλώ, κοίτα με όταν σου μιλάω. Μα τελικά ποτέ δεν εκφράζεις τίποτα. Πες μου τι νιώθεις, δεν ξέρω τι σου συμβαίνει, δεν μοιράζεσαι σε τίποτα μαζί μου. Αυτά που λέει η Βανέσα στην πρώτη συνεδρία είναι όλα τυπικά χαρακτηριστικά κάποιου που σχετίζεται με έναν αποφευκτικό. Okay. Άρα, η Βανέσα είναι σε σχέση με αποφευκτικό. Μισό λεπτό. Αν είσαι σε σχέση με αποφευκτικό, πρέπει να είσαι συνεπής, αλλά ευέλικτη και να βοηθάς τον σύντροφο σου να δαμάσει τις ανασφάλειες, φόβου και αμφιβολίας του. Μισό λεπτό, πια σε άλλο slide. Λοιπόν, να κάνουμε μια ανάλυση. Λοιπόν, ναι. Το πρόβλημα με τον αποφευκτικό, τι γίνεται? Δεν ξέρεις πραγματικά που βρίσκεσαι μαζί του. Ιδανικά, θα έπρεπε να είμαστε διαφανείς προς τα συναισθήματα μας και τους άλλους, χωρίς να παίζουμε με τις προσδοκίες των συντρόφων μας. Άρα, μια σαφής τοποθέτηση έχει το πλεονέκτημα της ειλικρίνειας. Επιτρέπει επίσης στον αποφευκτικό να ξέρει τι θέλει αυτή τη στιγμή. Μια σοβαρή σχέση ή όχι, για παράδειγμα. Όμως, ποιο είναι το πρόβλημα? Ο αποφευκτικός θέλει, όμως του κοστίζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κρατούν αποστάσεις από τους άλλους,
Όμως στην περίπτωση του αποφευκτικού είναι άλλο πράγμα. Αυτό συμβαίνει γιατί νιώθει άγχος όταν υπάρχει υπερβολική συναισθηματική σύνδεση οικειότητα με τους άλλους. Γι' αυτόν τον λόγο δυσκολεύονται επίσης να δεσμευτούν. Άρα οι άνθρωποι με αποφευκτικό τρόπο προσκόλλησης έχουν την ανάγκη να αισθάνονται ανεξάρτητοι, αυτόνομοι και να τροφοδοτούν την πεποίθηση ότι εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα από κανένα. Διαχειρίζονται το δικό τους συναισθηματικό κόσμο και όταν εστιάζουν στο κινητό, στην ταινία ή ακόμα και στο δικό τους εσωτερικό κόσμο, αποσυνδέονται από τα πάντα. Άρα η αποφυγή προσκόλλησης είναι ένας τρόπος που τους βοηθά να κρατούν αποστάσεις. Γιατί, όπως αναφέραμε προηγουμένως, η εγκύτητα τους προκαλεί μεγάλη δυσφορία. Θέλουν την εγκύτητα, αλλά όταν τους κοντέψεις, φεύγουν. Φοβούνται, αγχώνονται. Άρα, αυτόν το είδος προσκόλλησης έχει την προέλευση της σε δεσμούς από το παρελθόν, που δεν του παρήχα, για παράδειγμα, συναισθηματική ασφάλεια, π.χ. οι γονείς. Άρα, αποφευκτικός όμως, δύσκολα συνειδητοποιεί ότι ο τρόπος ζωής του δημιουργεί πρόβλημα στις συναισθηματικές του σχέσεις. Και αρχίζει να υποφέρει όμως όταν συνειδητοποιεί ότι αν αυτή η αποφυγή τον εμποδίζει να έχει μόνιμες σχέσεις. Οι αποφευκτικοί σπάνια ζητούν βοήθεια από ψυχολόγο. Αν ζητήσει βοήθεια, είναι επειδή το σώμα έχει μιλήσει, έλκος, καρκίνος κλπ. Ή έχει καταρρεύσει ξαφνικά, κατάθλιψη, ή επειδή ο σύντροφος τους έχει δώσει τελεσίγραφο «πήγαινε να δεις ένα ψυχολόγο ή θα σε χωρίσω». Και αυτοί οι πελάτες δεν είναι εύκολο να βοηθηθούν, γιατί στην πραγματικότητα δεν έρχονται μόνοι τους. Βασικά δεν βλέπουν που είναι το πρόβλημα και μάλιστα συχνά είναι δύσπιστοι, τουλάχιστον στην αρχή, σχετικά με την αξία, ωφελημότητα της θεραπείας. Και όλα αυτά που λέω, δεν τα λέω για να πονέσω τον αποφευκτικό. Πονάνε όμως, μόνο η αλήθεια πονάνε, δεν είναι ευχάριστο, αλλά αναγκάζει τον αποφευκτικό να αρχίσει να κάνει ερωτήσεις. Και ως εκ τούτου, τελικά του επιτρέπει να προχωρήσει. Okay. Άρα αυτά για εισαγωγή. Τώρα θα δούμε τον Αντώνη και τον Παναγιώτη. Έναν ζευγάρι αντρών, ο οποίος ο Αντώνης παραπονιέται για τον Παναγιώτη. Και ας γνωρίσουμε τον Αντώνη και τον Παναγιώτη. Άρα, ο Αντώνης λέει για τον Παναγιώτη ότι άρχισε να αισθάνεται άβολα όταν η σχέση μας άρχισε να γίνεται πιο στενή. Μου είπε ότι του ζητώ πολλά. Μου επιτρέπει να είμαι κοντά του, αλλά νιώθω ότι δεν με αφήνει να μπω στην καρδιά του. Προσπάθησε να βρει λόγους για να τερματίσει τη σχέση μας. Είναι άλλο πράγμα που μπορεί να κάνει ο αποφευκτικός, γιατί φοβάται. Ήταν πολύ αναστατωμένος όταν του ζήτησα να πάμε ταξίδι μαζί. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και επικεντρώνεται υπερβολικά στον εαυτό του και στις δικές του ανέσεις και αγνοεί σε μεγάλο βαθμό τα συναισθήματα και τα ενδιαφέροντα. Δυσκολεύεται επίσης να αποκαλύψει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Λοιπόν, τώρα να γνωρίσουμε τη Γεωργία και τον Νίκο. Σημάδια ότι ο σύντροφος της Γεωργίας είναι αποφευκτικός. Πρώτο σημάδι, φόβος δέσμευσης. Ο Νίκος νευριάζει όταν η Γεωργία του λέει ότι θέλει να μετακομίσουν μαζί. Άρα, έναν από τα πιο κοινά σημάδια της αποφυγής προσκόλλησης είναι ο φόβος της δέσμευσης. Παρόλο που θέλει, φοβάται. Ο Νίκος μπορεί να αισθάνεται άβολα όταν συζητά μελλοντικά σχέδια ή θέτει κοινούς στόχους με τη Γεωργία. Δεύτερο σημάδι, αποφυγή συναισθηματικής οικειότητας. Ο Νίκος φαίνεται ότι είναι συγκρατημένος με τα συναισθήματα του όταν με τη Γεωργία. Άρα τα άτομα με αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης τείνουν να δυσκολεύονται να εκφράζουν στοργή ή να μοιραστούν τις βαθύτερες σκέψεις και τις ανησυχίες τους. Δεν έχουν μάθει. Δεν τους έμαθαν κάποιος. Αυτή η συμπεριφορά κάνει τη Γεωργία να αισθάνεται απομονωμένη και συναισθηματικά αποσυνδεδεμένη. Τρίτο σημάδι, υπερβολική ανάγκη για χώρο, space και αυτονομία. Η Γεωργία αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει ότι ο Νίκος χρειάζεται πολύ χρόνο για τον εαυτό του. Δεν θέλει να είναι συνέχεια μαζί και αναζητά δραστηριότητες που του επιτρέπουν να είναι μακριά της. Π.χ. πηγαίνει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, παίζει γκολφ. Εδώ ένας άλλος δείχτης σημάδι της αποφευκτικής προσκόλλησης σχετίζεται με την ανάγκη διατήρησης ενός πολύ μεγάλου ιδιωτικού χώρου, ενός space. Έχω το χώρο μου και το χώρο μου.
Άρα, παρόλο που χρειαζόμαστε χρόνο για τον εαυτό μας, όλοι, η συνεχής επιθυμία να κρατάμε αποστάσεις μπορεί να είναι μια κόκκινη σημαία. Ένα σημάδι, θα έλεγα, όχι κόκκινη σημαία. Λοιπόν, και αμυντική συμπεριφορά. Άλλο σημάδι. Ο Νίκος παίρνει αμυντική στάση όταν αισθάνεται ευάλωτος ή συναισθηματικά εκτεθειμένος. Κάτι το οποίο δεν αρέσει σε έναν αποφευκτικό. Και αυτή η στάση του, πώς το λέμε, του Νίκου μπορεί να λάβει διάφορες εκδηλώσεις όπως σαρκασμό, ηρωνία ή ακόμα και παθητική επιθετικότητα. Και τέτοιες συμπεριφορές αντιπροσωπεύουν έναν τρόπο ο Νίκος να προστατευτεί από την οικειότητα και να διατηρήσει συναισθηματική απόσταση στη σχέση με τη Γεωργία. Ο Νίκος θέλει να είναι με τη Γεωργία. Το πρόβλημα όμως είναι όταν του κοντέψει η Γεωργία, φοβάται και απομακρύνεται. Δύσκολο. Η Γεωργία, για οποιαδήποτε Γεωργία που είναι μαζί. Να δούμε μια άλλη περίπτωση τώρα. Να γνωρίσουμε την Εύη και τον Αλέξη. Εδώ είναι dating. Okay, άρα έχουν γνωριστεί σε chat και αποφασίσαν να κάνουν το πρώτο ραντεβού. Η Εύη θα μπορούσε να κάνει τα ακόλαθα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα, συμπεριφέρεται normal. Δηλαδή, είναι όπως το chat. Γιατί τη μέρα της πρώτης συνάντησης, το στυλ προσκόλλησης μπορεί να ενεργοποιηθεί. Γιατί το chat υπάρχει απόσταση, υπάρχει προστασία. Ανά πάσα στιγμή κάνεις block. Ξέρω εγώ, πολύ διαφορετικό το chat από το Facebook. Πόσο ουσιώδες του τον που λέεις και πόσες περιπτώσεις εξηγεί που τα βρίσκουν τόσο καλά στα γραπτά μηνύματα και που κοντά υπάρχει θέμα. Ακριβώς. Άρα η συνάντηση για τον Αλέξη είναι ρίσκο, είναι κίνδυνος. Άρα είναι νευρικός το πρώτο meeting και η Εύη παρατηρεί ότι η συνομιλία δεν είναι ομαλή όπως πριν τη συνάντηση, όπως το chat, αυτό που λες εσύ, Θέκλα. Άρα ο Αλέξης είναι πιο στεγνός. Και η Ειρήνη νιώθει ότι ο Αλέξης βάζει απόσταση, δεν δείχνει ασφαλής και δεν είναι σταθερός στο τι λέει. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο πράγμα, η Εύη παρατηρεί ότι δεν δίνει πληροφορίες για τις προηγούμενες του σχέσεις. Είχε σχέσεις. Αλλάζει θέμα ή λέει ότι δεν βρήκε την ιδανική σύντροφο ή ξέρω εγώ ότι δεν ήταν καλότυχος. Και επίσης η Εύη παρατηρεί ότι ο Αλέξης έχει μια ρομαντική ιδέα για τις σχέσεις. Hollywood. Ψάχνει το ιδανικό πρόσωπο. Πάλι ένας λόγος για να αποφύγει, ψάχνει το τέλειο που δεν υπάρχει. Άρα λέει στην Ειρήνη ότι του αρέσουν οι ξανθιές, ενώ η Ειρήνη έχει μαύρα μαλλιά, μικρές λεπτομέρειες. Και δεν το κάνει από κακία, ενώ είναι πάλι μια άμυνα το τι κάνει. Επίσης το ρωτάει τι πιστεύεις για την δέσμευση. Ο Αλέξης πανικοβλήθηκε και άλλαξε θέμα. Παρόλο που θέλει σχέση. Η Ειρήνη επέμενε να πάρει απάντηση και ο Αλέξης της είπε ότι θέλει μια σύντροφο που είναι ανεξάρτητη και ο καθένας να έχει το χώρο του και τη ζωή του. Επίσης ο Αλέξης είπε ότι δεν θέλω διαφωνίες. Οι αποφευκτικοί έχουν δυσκολίες στο να εκφράσουν τις ανάγκες τους και δεν τους αρέσουν καθόλου οι διαφωνίες. Επίσης η Ειρήνη κατάλαβε, παρατήρησε ότι δεν ήταν παρός στη συνομιλία. Έβλεπε το κινητό του, το εστιατόριο και αυτό πάλι είναι ένας μηχανισμός άμυνας για να μην συνδεθεί. Άρα εδώ στο πρώτο ραντεβού ενεργοποιήθηκε το στυλ προσκόλλησης, ενώ στο chat ήταν ο πρίγκιπας των παραμυθιών. Λοιπόν, μέχρι εδώ τώρα μιλούμε ακόμη πώς να τον αναγνωρίσουμε. Ωστόσο, όσοι βλέπουν το vlog, κάνουν dating, νομίζω ίσως να ταυτιστούν με αυτές τις περιπτώσεις, τα case studies. Λοιπόν, ας γνωρίσουμε τη Μαρίνα και τον Βασίλη. Περίπτωση, η Μαρίνα αναγνωρίζει ότι ο Βασίλης είναι αποφευκτικός. Λοιπόν, ο Βασίλης αποφεύγει τη συναισθηματική οικειότητα. Δυσκολεύεται να μοιραστεί τα συναισθήματα και τις ανάγκες του με τη Μαρίνα και αισθάνεται άβολα τη συναισθηματική εγκύτητα. Αποφεύγει την εξάρτηση. Φοβάται να εξαρτηθεί από τη Μαρίνα. Θέλει να είναι ανεξάρτητος. Π.χ. στην μετακόμιση και αισθάνεται πιο άνετα να είναι εξάρτητος και να κάνει πράγματα για τον εαυτό του. Ο Βασίλης έχει δυσκολία να εμπιστευτεί τη Μαρίνα. Δηλαδή δεν της λέει πράγματα πάρα πολύ προσωπικά.
Και εδώ μπορεί να φοβάται ότι θα πληγωθεί ή θα απορριφθεί. Είναι αυτό το πρόβλημα. Ο αποφευκτικός έχει πληγωθεί πάρα πάρα πολύ από τους γονείς, από προηγούμενες σχέσεις, άρα φοβάται. Είναι σαν ένα είδος φοβίας. Επίσης, ο Βασίλης έχει δυσκολία να εκφράσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Αισθάνεται άβολα να ζητήσει βοήθεια ή υποστήριξη από τη Μαρία. Αποφυγή ευαλωτότητας, ο Βασίλης φοβάται να δείξει ευάλωτος και να αισθάνεται άβολα να εκθέσει τα συναισθήματα του στη Μαρίνα. Επίσης, θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Δηλαδή, αυτά που λέω τώρα δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να τικ, 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 τικ. Ναι. Επίσης, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η αποφυγή προσκόλλησης είναι ένα στυλ προσκόλλησης και όχι ψυχική διαταραχή. Δηλαδή, οι ανθρώποι που έχω περιγράψει τώρα δεν έχουν ψυχική διαταραχή. Είναι πώς προσκολούνται με τους άλλους. Απλά ο σύντροφος σίγουρα θα το πάρει αρνητικά, επειδή δεν ξέρει. Λοιπόν, να γνωρίσουμε τώρα τον Κωνσταντίνο και την Αντωνία. Εδώ ο Κωνσταντίνος δίνει το μήνυμα στην Αντωνία ότι δεν είναι διαθέσιμος για σχέση. Και πώς ο Κωνσταντίνος δίνει το μήνυμα ότι δεν είναι διαθέσιμος, δεν καλεί πίσω. Αφήνει την Αντωνία να περιμένει. Ακυρώνει ραντεβού. Λέει ότι δεν είναι έτοιμος να δεσμευτεί. Εξειδανικεύει μια σχέση του παρελθόντος και την παρουσιάζει ως ασύγκριτη, τέλεια σχέση. Σκέφτεται άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με την Αντωνία. Και στο παρελθόν επέλεξε μια μη διαθέσιμη σύντροφο, μια παντρεμένη. Άρα είναι μια ασφαλής. Μιλά για τη σημασία της ανεξαρτησίας και της αυτάρκειας του ζευγάρι και στη ζωή γενικότερα, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα. Άλλο πράγμα που κάνουν οι αποφευκτικοί, επικεντρώνονται πάρα πολύ στη δουλειά. Πρότιμα σχέσεις απόστασης. Ο Κωνσταντίνος είχε σχέσεις με κάποιον που ήταν σε άλλη χώρα. Πολλές φορές επικεντρώνεται στα λάθη της Αντωνίας χωρίς να υπάρξει διαφωνία. Και δεν μιλά ποτέ για τα συναισθήματα του. Μιλά πιο πολύ για λογική, πιο πολύ για γεγονότα. Λοιπόν, τώρα νομίζω είναι σημαντικό να καταλάβουμε γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ανάφερα πριν είναι έτσι. Τα αίτια. Τι έχουμε πάθει τέλος πάντων. Ναι, νομίζω γιατί η κατανόηση μπορεί να βοηθήσει κάποιον ή κάποιον. Σίγουρα, σίγουρα. Να τον καταλάβει. Γιατί πολλοί που μιλώ στο γραφείο ή στο νοσοκομείο δεν καταλαβαίνουν. Λοιπόν, αίτια, άπειρη μητέρα, η οποία δεν μπορεί να δημιουργήσει ασφαλή προσκόλληση με το παιδί της. Μπορεί ο φροντιστής να έχει εγκατάθλιψη, λόγω απομόνωσης, προβλήματα με ορμόνες ή ως ψυχική ασθένεια, να μην είχε την ικανότητα να προσφέρει υλική και ψυχολογική φροντίδα στο παιδί του. Εθισμός του αλκοόλ, ουσίες. Παρά η ικανότητα του φροντιστή για να φροντίσει μειώνεται. Τραυματικές εμπειρίες που εμποδίζουν τη διαδικασία προσκόλλησης. Σωματική παραμέληση, συναισθηματική παραμέληση ή κακοποίηση. Σεξουαλική κακοποίηση. Χωρισμός από τον κύριο φροντιστή, λόγω ασθένειας, θανάτου, διαζύγιου κλπ. Άρα υπάρχουν πολλά αίτια. Να γνωρίσουμε τη Χριστίνα τώρα, η οποία ονειρευόταν να γίνει χτινίατρος. Να φτιάξει μικρά και μεγάλα ζώα, τα οποία ήταν πολύ πιο άνετα, ένιωσε πολύ πιο άνετα από ότι είμαι ανθρώπους. Και μεγάλωσε σε μια οικογένεια που πάντα υπήρχαν φωνές, επιθετικότητα και από πολύ νωρίς την χαρακτήριζαν και αυτοί και τα αδέλφια της και οι αδερφές της ως περίεργη, περίεργη, παράξενη. Και τα αδέρφια και αδερφές μεγάλωσαν υιοθετώντας το γονικό μοντέλο, δηλαδή έγιναν όπως τους γονείς, στην ηλική επιτυχία. Η Χριστίνα ένιωθε μέχρι την αναχώρηση της από το σπίτι πάντα διαφορετική και επομένως αρκετά μόνη. Και για να επιβιώσει, ονειρευόταν έναν αύριο όπου τα όνειρα της επραγματοποιηθήκαν. Αυτή η κοπέλα, η Χριστίνα, περιπλανήθηκε περίπου 10 χρόνια ανάμεσα σε διαφορετικούς επαγγελματικούς δρόμους και διαφορετικούς τόπους ζωής σε διαφορετικές χώρες και κατέληξε να εγκατασταθεί σε ένα χωριό αρκετά κατά πράσινο, το οποίο άρχισε να χτίζει όνειρα ζωής. Και στα 28 της χρόνια ήταν η πρώτη φορά που δημιούργησε σχέση. Γιατί ένιωθε πάντα το φόβο μήπως και πληγωθεί. Η οικογένεια της την έχει πληγώσει. Να γνωρίσουμε τον Μάρκο,
ο οποίος ο Μάρκος είναι 52 ετών, προέρχεται από μια οικογένεια υπερπροστατευτική, και αυτό που τον σημάδεψε περισσότερο και επηρέασε περισσότερο τον ψυχισμό του μεγαλώνοντας ήταν η συνεχής ανησυχία της μητέρας του, μια γυναίκα χωτική, υπερπροστατευτική, και γενικά των γυναικών της οικογένειας του, της γιαγιάς και των θείων απέναντι του. Άρα, στενή επιβλέψη που τον έπνιγε, αυστηρά προγράμματα διαβάσματος, πολλαπλές ερωτήσεις για το τι κάνει όταν επέστρεφε από το σχολείο, απαγόρευση ορισμένων δραστηριοτήτων που θεωρούνταν υπερβολικά επικίνδυνες, όπως ομαδικά αθλήματα, το ποδόσφαιρο, ο κόσμος είναι επικίνδυνος, να προσέχεις κλπ. Κατάφερε πραγματικά να βγει από αυτή την ασφυξία μόνο όταν ήταν φοιτητής αρκετά εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Και ως έφηβος, ο Μάρκος είχε μάθει να ξεφεύγει από τη φυλακή, στην οποία ένιωθεν εγκλωβισμένος, ξεπερνώντας τη μητρική επιφυλακή με μικρά ψέματα και αθώα κόλπα. Άρα η ευφυΐα του του επέτρεψε να διατηρήσει νησίδες οικειότητας, ιδιαίτερα όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα συναισθήματα αγάπης. Παρ' όλα αυτά, σήμερα στα 52 του, ο Μάρκος παραμένει ένας αρκετά μυστικοπαθής άντρας, σπάνια ανοίγει την καρδιά του, και χρειάζεται απόσταση στη σχέση. Συχνά φοβούμενος ότι θα πνιγεί και θα περιοριστεί ξανά. Άρα θέλει να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος. Λοιπόν, να γνωρίσουμε επίσης τη Γιάννα. Τώρα συνεχίζω να μιλώ για τα αίτια. Η οποία η περίπτωση της Γιάννας είναι δεν είναι καλό να εκφράζεις τα συναισθήματά σου. Η Γιάννα μεγάλωσε σε ένα σπίτι με έναν πατέρα ναρκισιστή, διευθυντή πολυεθνικής, CEO, που της έλεγε «Μην εκφράζεις τα συναισθήματα σου, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα». Και ο πατέρας της επίσης ήταν απαιτητικός για τους βαθμούς του σχολείου και το πιάνο, ποτέ δεν της έδειξε συναισθήματα. Και η Γιάννα μεγαλώνει γίνοντας ρομπότ, με λογική μόνο. Αυτό φυσικά τη βοήθησε στην καριέρα της να φτάσει σε διευθυντικές θέσεις, συγγνώμη, όπως τον πατέρα της σε πολυεθνικές. Ήταν ικανοποιημένη στον επαγγελματικό τομέα, αλλά αυτόν ακολούθησε κατάθλιψη και σωματοποίηση όταν πήρε σύνταξη. Και είχε μόνο μια σχέση που κράτησε 5 χρόνια. Και ήρθε να με δει γιατί βασανιζόταν από την κατάθλιψη. Να γνωρίσουμε επίσης τον Γιώργο. Ο Γιώργος μεγάλωσε με γονείς, η μητέρα του ήταν ψυχρή, χωρίς ενσυναίσθηση, με αχωτικό στυλ προσκόλλησης και στοιχεία ναρκισιστικής προσωπικότητας, επίσης ψυχολογικά κακοποιητική. Ο πατέρας του Γιώργου έλειπε στο εξωτερικό για δουλειά, με αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης, και εκείνος ψυχρός και απομακρός και κάποιες φορές κακοποιητικός. Και όταν ο Γιώργος έκφραζε την ανάγκη του να έρθει πιο κοντά στους γονείς του, οι γονείς του του έκλειναν την πόρτα. Άρα έχει αντιμετωπίσει επανελειμμένα αποθάρρυνση για την έκφραση των συναισθημάτων του. Άρα αισθάνεται ανεπαρκής και απορρίψει. Μάθε να καταπιέζει τα συναισθήματα του και ότι μπορεί να βασίζεται μόνο στον εαυτό του. Άρα στην ενήλικη ζωή, τι συμβαίνει με τον Γιώργο, άρχισε να πιστεύει ότι δεν χρειάζεται τη συναισθηματική οικειότητα στη ζωή του. Ο Γιώργος είναι αποφευκτικός. Άλλες συνέπειες λόγω της ανατροφής του Γιώργου, συναισθηματική αναστολή, φυσικό. Φόβος απόρριψης. Πολύ έντονη αίσθηση για ανεξαρτησία. Αποφεύγει να διεκδικεί. Εάν το κάνει, επικοινωνεί με θυμό. Αποφεύγει τη συναισθηματική εγκύτητα όταν είχε σχέση. Αντιμετωπίζει τις δυσκολίες μόνος του. Δεν ζητά βοήθεια. Και όταν είχε σχέση, ήταν τρομοκρατημένος όταν η σύντροφος του προσπαθούσε να δημιουργήσει συναισθηματική εγκύτητα. Okay. Να γνωρίσουμε την Αλίκη επίσης. Περίπτωση αλήγης είναι δυσκολία να είναι παρούσα και να δεσμευτεί σε μια σχέση. Η μητέρα της αλήγης έχει πεθάνει από καρκίνο όταν η αλήγη ήταν 15 χρόνων. Πολύπλοκες ρομαντικές σχέσεις με μικρή ικανοποίηση. Θέλει να είναι σε σχέση, αλλά όλες τις ρομαντικές σχέσεις τελειώνουν συστηματικά με τον ίδιο τρόπο. Στην αρχή όλα πάνε καλά. Αλλά μετά από κάποιους μήνες αρχίζει να κριτικάρει τον σύντροφο της και να χάνει το ενδιαφέρον. Φυσικά, αφού έρχεται πιο κοντά, πρέπει να βρει κάτι για να απομακρυνθεί. Και συνήθως αυτή τελειώνει τη σχέση και έχει μεγάλη δυσκολία να επικοινωνήσει τα συναισθήματά της. Να γνωρίσουμε επίσης τον Γιάννη. Λοιπόν, αυτά είναι τα αίτια. Άρα,
αυτά οι περιπτώσεις που έχω πει είναι πολύ σημαντικές για να καταλάβουμε γιατί κάποιοι ανθρώποι έχουν αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης. Δεν φταίνε. Δεν φταίνε. Φταίνε όμως όταν ξέρουν ότι έχουν αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης και παρόλα αυτά φλερτάρουν. Ναι. Και πληγώνουν τον έναν και μετά παρακάτω φλερτάρουν, πληγώνουν τον άλλον και κάνουν γκόστινγκ αυτοί αποφευκτικοί. Ναι, και εγώ αποφευκτική, αλλά δεν το κάνω τούτο. Εσύ είσαι ηθική αποφευκτική. Υπάρχουν οι ανήθικοι αποφευκτικοί. Αλφα-αλφα, γαλφα-αλφα. Ήτα-αλφα. Γιατί εγώ κατάλαβα τώρα, παιδί μου. Από τη στιγμή που το κατάλαβα ότι αποφεύγω και ότι δεν μπορώ να κοιμάται κάποιος στο κρεβάτι μου να μένει στο ίδιο σπίτι μαζί μου, έκατσα δε μα παχαμέ που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, δηλαδή κρέμασα αθλητικά ο παπούτσια και λέω δεν. Γιατί να μπαίνω στη διαδικασία να φλερτάρω με κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει μια κανονική σχέση, να αποκτήσει ελπίδες, προσδοκίες και μετά να πω «Α, δεν μπορώ να βρεθούμε, να δεν μπορώ να είσαι εδώ». Ναι. Εγώ με πολλά περίπτωση, είμαι και αχώδης. Στις σχέσεις μου είναι εξαρτώ. Είσαι ηθική αποφευκτική αχώδης ή τα-αλφα-αλφα. Λοιπόν. Sorry που γελώ. Είναι εντάξει. Εν έχω δίκιο με το νομοσχάριο ότι ο καθένας πρέπει να αναγνωρίζει ποιο είναι το δικό του στυλ προσκόλλησης. Και αν ξέρει ότι έτσι όπως είναι στην παρούσα φάση σε σχέση με το στυλ προσκόλλησης, δεν μπορεί να διαχειριστεί μια σχέση, να μην μπαίνει μέσα στα chats, να μην μπαίνει μέσα στα dating apps, να φύγει τον κόσμο ο οποίος... Okay. Ναι, συμφωνώ. Νομίζω, η γνώμη μου. Κατανόηση, κατανόηση, αλλά εσώ σου πήγαινε στο ψυχολόγο σου, κάνε την ψυχοθεραπεία σου, σπίτι σου, κάνε την προσωπική σου αγορά, κάνε την ψυχοεκπαίδευση σου, μη μας ανακατεύεις. Μάλιστα. Ναι, που τη μια συμφωνώ, γιατί... Την άλλη διαφωνείς. Ηθικά, ναι, πρέπει να πει στον άλλον που έχει μπροστά του, θέλω αυτό, θέλω αυτό, θέλω αυτό. Ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα εγώ και δεν μπορώ. Ακριβώς, ναι. Από την άλλη όμως, δεν ξέρει. Δεν ξέρει να το... Αφού να δει το βίντεο σου να μάθει, χάρη μου. Πάει στον ψυχολόγο να του πει. Θα δει το βίντεο αυτό και θα το καταλάβει. Εγώ μιλώ για αυτούς που το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό είπα τον εαυτό μας να... Δηλαδή, αν αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ τη συμβίωση, εγώ χάρη πλέον δεν μπορώ. Μάλλον, πλέον το συνειδητοποιώ και το παραδέχομαι ότι δεν μπορώ, γιατί στο παρελθόν πάλι δεν μπορούσα, αλλά ήταν τόσο έντονη η συνεξάρτησή μου και η ανάγκη μου να έτερο προσδιορίζομαι. Οπότε καταπίεζα τον εαυτό μου για να το αντέξω με όλες τις αρνητικές συνέπειες που είχε στον εαυτό μου και στους άλλους. Άρα γι' αυτό πολλές φορές οι συνεξαρτώμενοι φταίμεν κιόλας. Και βλάφτουμεν και τους άλλους, όχι μόνο τον εαυτό μας. Γιατί αν καταπιέζεσαι να γίνεις κολός και βρακή με τον άλλο, sorry για την εκφρασή, μετά να έχεις νεύρα το οποίο να τα βγάλεις και πάνω στον άλλο. Έστω και αν ο άλλος είναι κρυφονάρχης, δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν του βγάλεις νεύρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις το σκεπτικό. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να γνωρίσουμε τον Γιάννη. Πάμε στον Γιάννη. Άλλος αποφευκτικός. Λοιπόν, τι πιστεύει και τι αισθάνεται ο Γιάννης. Πες μας για τον Γιάννη. Δεν του αρέσει να μιλάει για τα συναισθήματα του. Νιώθει περήφανος που είναι ανεξάρτητος και κάνει πράγματα μόνος του. Οι άνθρωποι συχνά τον απογοητεύουν. Δεν χρειάζεται βοήθεια από κανένα. Πιστεύει ότι οι σχέσεις απαιτούν πολλή δουλειά και δεν είναι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους τους οποίους έχει σχέση θέλουν μεγάλη νοικιότητα πολύ γρήγορα. Τα συναισθήματα είναι υπερτιμημένα, αγαπά, αλλά δεν θέλει να είναι με τη σύντροφο του κάθε βράδυ. Χρειάζεται χρόνο για τον εαυτό του. Δεν πρόκειται να αλλάξει για κανένα. Τη σύντροφο δεν θέλει. Λοιπόν, εδώ σίγουρα. Όμως είναι αυτό που λέω εγώ, η σύντροφος του είναι υπεύθυνη να αποφασίσει αν θέλει να μείνει σε αυτή τη σχέση ή όχι. Υπεύθυνη. Ναι, αλλά και αυτός είναι υπεύθυνος. Και αυτός είναι υπεύθυνος. Και οι δύο είναι υπεύθυνοι, βέβαια. Και πρέπει να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι. Γιατί χάρη μου πολλές φορές εγώ συναντώ το εξής.
μου στέλνει κάποια μήνυμα ή μου με παίρνει τηλέφωνο. Τηλέφωνο δεν απαντώ, είπαμε. Τέλος πάντων, επικοινωνεί μαζί μου κάποιος και μου λέει, ξέρεις, έχει αυτήν τη συμπεριφορά ο ή με τον οποίο φλερτάρω ή βγαίνω, τι μπορεί να σημαίνει άρα γι' αυτό. Και λέω, πήγαινε, ρώτα τον άλλο ξεκάθαρα. Ναι, αλλά αν το ρωτήσω και τσαντιστεί και χωρίσουμε. Αν το ρωτήσεις και τσαντιστεί και χωρίσατε, σημαίνει ότι πρέπει να χωρίσετε. Δηλαδή, πολλές φορές δεν κάνουμε τις ερωτήσεις οι οποίες μας έρχονται αυτόματα στο μυαλό μας, τις αναμενόμενες ερωτήσεις. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος στο chat ήταν διαφορετικός και στην πρώτη συνάντηση το βλέπεις και είναι εντελώς αποπροσανατολισμένος, η φυσιολογική ερώτηση είναι να του πεις τι γίνεται, ρε φίλε. Στο chat ήσουν τόσο, μιλούσες τόσο πολύ, τώρα τι. Και αν είναι καλοήθης αποφευκτικός, μπορεί να σου πει, ξέρεις, φαίνεται ότι προστατευμένος πίσω από το πληκτρολόγιο νιώθω πιο άνετα να εκφραστώ και από κοντά κομπλάρω. Θα το παραδεχτεί. Μπορεί να μην ξέρει να πει είμαι αποφευκτικός, αλλά θα πει, περίμενα ότι σε αυτόν τον ραντεβού θα ήμουν άνετος, αλλά δεν είμαι. Οπότε αμέσως η κοπέλα που έχεις απέναντι σου αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι ότι δεν τη θέλεις ή δεν σου αρέσει, αλλά εσύ έχεις κάποιο ζήτημα, το οποίο το είχες και άλλη φορά. Αν όμως ήταν κακοήθης αποφευκτικός, διαφορά μεταξύ καλοήθους και κακοήθους, αν ήταν κακοήθης αποφευκτικός και του λέγες, μα γιατί είσαι διαφορετικός τώρα από το chat, θα σου λέγε, μα τι, ποια νομίζεις ότι είσαι και με ποιο θράσος να μου κάνεις αυτές τις προσωπικές ερωτήσεις και όλες οι γυναίκες έτσι είστε κλπ. Κλπ. Θα έβγαζε έναν όξος και μια χολή. Και εκεί γίνεται και το ξεκαθάρισμα. Άρα πρέπει να ρωτούμε τις δύσκολες ερωτήσεις. Από την θα πάρουμε το ερωτηματολόγιο του Χάρη μαζί μας, γιατί δεν το δώσαμε και στον κόσμο, δεν το κρατήσαμε έτσι για μας. Δεν θα πάρουμε το ερωτηματολόγιο, αλλά θα έχουμε μες στο μυαλό μας ότι πρέπει να δίνω ανατροφοδότηση. Και τις αυθεντικές ερωτήσεις που μου έρχονται στο μυαλό πρέπει να τις ρωτάω για να έχω πραγματική επικοινωνία. Αν είναι να μην σου λέω αυτά που θέλω για να μην νευριάσεις, εσύ να μην μου λες αυτά που θέλεις για να μην τσαντιστώ, στο τέλος είναι ψεύτικη σχέση μας, δεν είναι σχέση. Εγώ απορώ πώς οι άνθρωποι ζουν έτσι σχέσεις. Ναι. Πώς είναι έτσι τις ζωές σας. Εγώ τουλάχιστον αυτές τις σχέσεις που είχα, προσπαθούσα να επικοινωνήσω, άσχετο. Εγώ έκανα την προσπάθεια μου. Είναι σημαντικό, συμφωνώ. Ερωτήσεις, ερωτήσεις, ερωτήσεις. Θα σε γλιτώσουν. Είναι φυσιολογικό να θέλεις να ρωτήσεις πράγματα. Και δεν τον έπιασες τον άλλο με το ζόρι. Δεν ήρθα σπίτι σου Χάρη και σου χτύπησα το κουδούνι και σου είπα έλα εδώ Χάρη να σου κάνω ιερά εξέταση. Εμπήκες Χάρη μες στο Tinder, μες στο Minder, εμπήκες κάπου. Έκαμες μου swipe right, έκαμα σου κι εγώ. Είπες μου είναι ωραία τα μάτια σου. Μαύρα μου τα μάτια σου, είπα σου. Για να φτάσουμε σε τον ραντεβού, έκαναμε και δύο κάποιες κινήσεις. Οπότε δικαιούμαι να σε ρωτήσω και δικαιούσε να με ρωτήσεις. Σωστά, σωστά. Sorry που είμαι έντονη. Ναι, όχι, συμφωνώ. Συμφωνώ είμαι αρκετά έντονη για κάποιον που έχει πολλά καιρό να μπει σε dating apps. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τώρα πώς να γνωρίσεις τον αποφευκτικό στο πρώτο ραντεβού. Okay, για πες. Τρεις ερωτήσεις. Okay. Η περίπτωση του Κώστα, του Στέφανου και του Αλέξη. Πρώτη ερώτηση. Θα ήθελες να μου μιλήσεις για την πρόη σου. Ο Κώστας είναι ασφαλής. Θα σου απαντήσει. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να μιλήσει για αυτόν τον θέμα. Είχε μακροχρόνιες σχέσεις. Επιπλέον, δεν θα μιλήσει αρνητικά για τις πρώην του. Δεν θα πει κάτι αρνητικό. Ή αν πει κάτι, θα το πει πολύ λεπτά. Ο Στέφανος είναι αχώδης. Έδειξε συναισθηματική ανησυχία, δηλαδή άρχισε να νιώθει νευρικότητα και αισθάνεται στεναχωρημένος και θυμών όταν μιλά για τις προηγούμενες του σχέσεις και οι σχέσεις του ήταν επώδυνες και τραυματικές. Δηλαδή είναι drama queen όταν μιλά για τις προηγούμενες του σχέσεις και ο Αλέξης είναι αποφευκτικός. Άλλαξε θέμα και προτίμησε να μιλά η πιθανή μελλοντική του σύντροφο. Δεν θέλει να μιλήσει. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Πώς ήταν η τελευταία σου σχέση και πώς τέλειωσε? Ο Κώστας ήταν ασφαλής. Αποκάλυψε ότι είχε μακροχρόνιες σχέσεις, μίλησε για τα θετικά και τα αρνητικά της σχέσης. Ο Στέφανος είναι αχωτικός. Άρα πάλι μιλούσε με δυσαρέσκεια και θυμό για τις ανεκπλήρωτες ανάγκες που δεν πήρε από τη σχέση του και η σχέση τέλειωσε δραματικά. Ήταν τραγωδία. Και ο Αλέξης, που είναι αποφευκτικός, προσπάθησε να μην απαντήσει την ερώτηση
Και άλλες φορές της είπε, κοίταξε, η σχέση τέλειωσε, δεν θέλω να, ούτε να τη ξανασκεφτώ, ούτε να το συζητήσω. Είναι εξίσου πρόβλημα το να θέλει να μιλά κάποιος συνέχεια για τον την πρώην του με το να μην θέλει καθόλου να μιλά. Εξίσου προβληματικό, να. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει, wow, τι ωραία απάντηση, μου είπε, δεν θέλει να μιλά για τον πρώην του, τον πρώην του, δεν θέλει να μιλά για την πρώην της, την πρώην του. Οπότε είμαστε ok. Όχι, δεν είσαι ok. Άμα δεν θέλει να μιλά, σημαίνει ότι είναι θέμα βόμβα. Κατά τη γνώμη μου πάντα. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν θέλει να μιλά. Είναι αποφευκτικός. Δηλαδή, τελειώνει. Αποφεύγει να σου ανοίξει την καρδιά του. Και το άλλο πράγμα, ο αποφευκτικός μπορεί να τελειώσει μια σχέση τη Δευτέρα και την άλλη Δευτέρα να είναι σε άλλη σχέση. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Και μετά μου λες ότι δεν αντάρχεσαι. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχει. Και πολύ αποφεύκτηκε. Η καλόγη κλέμεν κιόλα στο διάμεσο. Αλλά έχω ακούσει και περιπτώσεις που, ας πούμε, είναι κάποιος με κάποια και μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, διακοπές και να τις λέει συνέχεια για την πρώην. Δηλαδή είναι σαν να είναι τρεις. Είναι σαν να είναι η σύντροφος του, η πρώην και ο ίδιος. Τρεις. Αυτό νομίζω είναι λίγο προσβλητικό για τη σύντροφο. Εξαιρετικά προσβλητικό. Okay. Λοιπόν, τρίτη ερώτηση. Πώς ήταν η παιδική σου ηλικία? Μ' αρέσει που πάντα εγώ παίρνω το θέμα, ρωτώ εσύ. Εστιασμένος, ο στήλος, έλα. Ο Κώστας είναι ασφαλής, άρα μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και τις καλές εμπειρίες και τις κακές εμπειρίες, ειλικρινής. Και γενικά είχε καλή σχέση με τους γονείς του. Δεν είναι πάντα έτσι, απλά λέμε, είναι ενδεικτικά όλα αυτά. Ο Στέφανος είναι αρχόδης, μίλησε σε βάθος για την παιδική του ηλικία, αλλά έκανε το ανακατεύοντας το παρελθόν, το παρόν, θρυνώντας πτυχές που του έλειπαν, περίπλοκη δυναμική σε επίπεδο οικογένειας που συνεχίζει να υποφέρει κλπ. Και ο Αλέξης που είναι αποφευκτικός μπορεί να κάνει έναν από τα δύο πράγματα, να πει ψέματα ή να αποφύγει την ερώτηση. Λοιπόν, τώρα πάμε 7 φράσεις για να αναγνωρίζεις έναν αποφευκτικό στον dating. Τίποτα από αυτά που κάνω δεν είναι αρκετό. Γιατί όταν τους ζητήσεις κάτι, θα το πάρει αρνητικά. Γιατί αν τους ζητήσεις να το βλέπεις πιο συχνά, θα τον ερμηνεύσει ως κριτική. Ναι, ναι. Αρκετός. Γιατί ο αποφευκτικός συνήθως νιώθει ανεπαρκής. Άρα ό,τι του πεις θα το πάρει αρνητικά. Mm-hmm. Δεύτερη φράση, χρειάζεσαι πολύ προσοχή. Άρα η σύντροφος τον πιέζει, θέλω να μου τηλεφωνάς πιο συχνά. Μια ανάγκη που έχει τον πιέζει. Θέλω να σε βλέπω πιο πολύ. Άρα αυτόν τον αποφευκτικό τον πνίγει. Και της απαντά, δεν χρειάζεται να βλεπόμαστε κάθε μέρα. Γιατί ο αποφευκτικός έχει ανάγκη από συναισθηματική και φυσική ανεξάρτηση. Το τρίτο, δεν εμπιστεύομαι κανένα. Όταν χρειαζόταν τους γονείς του, εκείνη δεν ήταν εκεί. Άρα στην ενήλικη ζωή γίνεται το ίδιο. Έτσι κλείνει την καρδιά του. Δεν εμπιστεύεται. Τέταρτο, δεν είμαι για σχέση. Δεν είμαι για σχέση. Δεν είμαι για σχέση. Ναι, λέει το. Δεν είμαι για σχέση. Το λέει, ναι, του κοστίζει πολύ να είναι σε σχέση. Η σχέση είναι απειλή. Είναι κίνδυνος. Είναι ρίσκο. Κούραση, ταλαιπωρία. Ναι, ταλαιπωρεί. Μεγάλη. Ναι. Είναι καλύτερος φίλος παρά σύντροφος. Ναι, τέλεια. Ο αποφευκτικός νιώθει πιο άνετα ως φίλος. Δεν υπάρχει απειλή από τους φίλους. Νιώθει πιο ασφαλής στις φίλες. Επίσης, έκτο, εγώ ποτέ μου δεν σου υποσχέθηκα κάτι. Δεν μιλώ για δέσμευση. Άρα, αν η σχέση δεν πάει καλά, δεν θέλω να. Εντάξει, δεν είμαι φουλά αποφευκτική, δεν τα έχω όλα τούτα. Είναι ενδεικτικά. Αν η σχέση δεν πάει καλά. Όχι, δεν τα έχω όλα όμως. Ωραία, ωραία. Άρα, εμένα ο λόγος μου συμβάλλει, αλλά σου πω κάτι να κάνω. Λοιπόν, αν η σχέση δεν πάει καλά, δεν θέλω να τον κατηγορήσω ότι αυτό φταίει. Έτσι δεν υπόσχεται. Okay. Και το τελικό που είναι το πιο σημαντικό. Ένα από τα πιο σημαντικά, δεν ξέρω τι νιώθω. Αφιβάλλει για τα συναισθήματα του. Πιστεύει ότι τον αγαπάς. Πιστεύει ότι όταν αγαπάς πρέπει να έχεις πεταλούδες συνέχεια στο στομάχι σου και πρέπει να είναι πάντα σε όλη τη διάρκεια της σχέσης. Ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Ενώ η σχέση θέλει καθημερινή δουλειά. Πολλοί αποφευκτικοί πιστεύουν ότι οι σχέσεις είναι σαν το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Όλα είναι. Δεν είναι έτσι όμως. Άρα πάλι εξικανικεύει τις σχέσεις. Έναν τρόπο για να αποφύγει τις σχέσεις. Λοιπόν,
Τώρα, πώς αγαπάω αποφευκτικός. Αγαπάρα Γέσου. Αγαπά, βέβαια αγαπά. Άντε ρε, αγαπά. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη για σύνδεση, για αγάπη, αποδοχή, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, τρυφερότητα, ζεστασιά και προστασία. Παρόλο που θέλει όμως, ο αποφευκτικός φοβάται για να μην πληγωθεί. Φοβάται πάρα πολύ. Έτσι αγαπά με έναν τρόπο που υπάρχουν στιγμές σύνδεσης και στιγμές αποσύνδεσης. Όπως το λες. Ακριβώς. Άρα, αν είσαι μαζί του, μπορεί να αισθανθείς την ασυνέπεια του τρόπου συμπεριφοράς του στη σχέση. Δεν μπορούν να διατηρήσουν την έντονη οικειότητα για πολύ χρόνο. Δεν μπορούν. Γι' αυτό μπορεί να αισθάνεται κάποιος, κάποια, ότι σε θέλουν πολύ και άλλες φορές όχι. Άρα αυτό εξαρτάται από την ανάγκη τους για σύνδεση ή την ανάγκη τους για ανεξαρτησία. Και ο αποφευκτικός δεν πήρε την αγάπη και προσοχή που χρειαζόταν από τους γονείς του. Άρα εδώ έχουμε ανικανοποιητές συναισθηματικές ανάγκες. Και ο καθένας μας αγαπά όπως ξέρει. Ναι, αλλά άμα θέλει, μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση να αλλάξει τον τρόπο που ξέρει, να μάθει καινούριους τρόπους. Μάλιστα, μάλιστα. Βέβαια, εγώ πάντως το έβαλα στόχο χάρη μου να γίνω ασφαλής. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μου πάρει, πόσες ζωές θα μου πάρει, αλλά θα κάνω ψυχοθεραπεία μέχρι να αποκτήσω ασφαλή δεσμό προσκόλλησης. Με όλους τους ανθρώπους, γιατί με τους φίλους μου νομίζω έχω. Okay. Μπορεί να αλλάξει το στυλ προσκόλλησης, αλλά εξαρτάται και ποιον έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή, αν έχουμε έναν ασφαλή σύντροφο, σίγουρα βοηθά παρά κάποιον αγχωτικό ή κάποιον αποφευκτικό. Και σίγουρα, ναι. Άρα, ένας αποφευκτικός ψάχνει την αγάπη, αγαπά πολύ, γρήγορα και έντονα. Αλλά οι σχέσεις του δεν είναι βαθύ. Άρα, υπάρχουν αποφευκτικοί που αποφασίζουν να είναι μόνοι τους, χωρίς σχέση. Άλλοι που πάνε από σχέση σε σχέση και άλλοι που βασίζουν τις σχέσεις τους στην εξωτερική εμφάνιση και το σεξ. Π.χ. one night stand. Επίσης, μπορεί να είχαν μια μακροχρόνια σχέση στη ζωή τους και μετά σχέσεις 2-3 μήνων. Και όταν παίρνουν το χώρο που θέλουν, αγαπούν πιο πολύ, γιατί δεν ενεργοποιείται το αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης. Άρα όλοι αγαπάμε με τον τρόπο που μπορούμε και τον τρόπο που ξέρουμε. Όμως, ο αποφευκτικός θα πρέπει να ξέρει ότι αν είναι σε σχέση, ο σύντροφος του έχει επίσης ανάγκες. Έχει ανάγκες, δεν είναι μόνο αυτός. Λοιπόν, τώρα να πούμε πώς ξέρεις ότι ο αποφευκτικός σε αγαπά. Α, ωραίο τούτο. Λοιπόν, η περίπτωση της Μαρίας 40 ετών. Λοιπόν, ας γνωρίσουμε τη Μαρία και τον Ανδρέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, ο Ανδρέας είναι έτοιμος για οικειότητα. Ο σύντροφος της Μαρίας, ο Ανδρέας, φοβάται την οικειότητα. Άρα η σχέση για τον Ανδρέα είναι έκθεση στην απόρριψη, την κριτική, το να πληγωθεί. Και ο Ανδρέας που αποφεύγει την αγάπη, την οικειότητα, έχει δηλώσει ότι θέλει μια πιο οικεία σχέση. Αυτό είναι το απόλυτο σημάδι ότι αγαπά τη Μαρία. Αλλά ο Ανδρέας, μα σε τόλμησε, τη δίνει το χρόνο του. Ο Ανδρέας απολαμβάνει να περνά χρόνο μόνο του. Και άρχισε να ψάχνει ενεργά να περάσει χρόνο μαζί με τη Μαρία. Είτε διαβάζοντας, όταν είναι στον καναπέ, ή όταν παρακολουθεί ήσυχα τηλεόραση. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι τρέφει έντονα συναισθήματα για τη Μαρία. Άρα τη δίνει τον χρόνο του. Τώρα του δεν είναι λογικό να ήταν σε σχέση με κάποιον. Σίγουρα. Αλλά για τον αποφευκτικό που θέλει πολύ χρόνο, όταν σου δώσει χρόνο, σημαίνει κάτι. Λοιπόν, ο Ανδρέας γίνεται πιο στοργικός. Προτιμώ μόνη μου παρά να κάθομαι τσαμέ, να θωρώ ότι ο άλλος που θέλει όλη την ώρα μόνος το σώσει λίγο χρόνο σημαίνει θέλησε. Όχι κανεί, έτσι κανεί. Ο Ανδρέας γίνεται πιο στοργικός, άρα όσοι αποφεύγουν την αγάπη είναι εξαιρετικά τρυφερή και παιχνιδιάρικη, αλλά με έναν τρόπο άτυπο. Για παράδειγμα, ο Ανδρέας, αντί να της δώσει αντί για έναν γρήγορο φίλι, της χαϊδεύει το κεφάλι την πλάτη. Ή της έσφιξε το χέρι αντί για αγκαλιά. Άρα, αν σε αγγίξει με οποιοδήποτε τρόπο, είναι ένα σημάδι ότι είναι ερωτευμένος. Ας κάνει και σήμερα μόρ, σε με κοφτή. Μάλιστα. Το τέταρτο, ο Ανδρέας εμπιστεύεται τη Μαρία. Σε αποκάλυψε τα μυστικά του, το να μοιράζεσαι μυστικά είναι μια μορφή αυτοαποκάλυψης. Αισθάνεται αρκετά άνετα και ασφαλής για να πει στη Μαρία ένα μυστικό. Αυτό είναι σημάδι ότι η Μαρία πλέον είναι μέρος των στενών του ανθρώπων και είναι πιθανότητα ερωτευμένος μαζί της. Το άλλο πράγμα, τη γνωρίζει στο περιβάλλον του.
στους φίλους του, στην οικογένειά του. Άρα αυτό είναι σημάδι ότι την εμπιστεύεται και είναι έτοιμος να προχωρήσει στη σχέση. Το έκτο, ο Ανδρέας θέλει να παντρευτεί τη Μάρια. Άρα εκτιμά την ανεξαρτησία του και είναι αρκετά αυτόνομος. Ο γάμος απειλεί αυτή την ανεξαρτησία και το φοβίζει ότι κάποιος πλησιάζει πολύ και τον πνίγει. Και ο Ανδρέας ξεκινά να μιλά για γάμο. Αυτό είναι με το... πάρτι τώρα από φαυτικό σύλλο μας παντρευτεί. Ανοίγουμε σαμπάνιες. Λοιπόν, είναι το πιο σημαντικό σημάδι είναι ότι είναι ερωτευμένος με την Μαρία. Λοιπόν... Συγγνώμη που το βρίσκω διασκεδαστικό, δεν είναι, αλλά είναι τραγικό. Ναι. Κοίταξε, έτσι λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Και εγώ βλέπω πολλές γυναίκες που έχουν αχώδην τύπο προσκόλλησης που έρχονται να παραπονεθούν πώς θα διαχειριστούν τον σύζυγό τους. Κόρη μου, αν έχεις αχώδην τύπο προσκόλλησης και μπλέξεις με αφηφητικό, φύγε να γλιτώσεις. Είναι ο χειρότερος συνδυασμός. Και να γλιτώσει και εκείνος από σένα, γιατί εσύ τον πνίγεις. Και αυτό σε απογοητεύει συνέχεια. Αυτό σε αδειάζει και εσύ τον πνίγεις. Αυτό σε αδειάζει και εσύ τον πνίγεις. Ε, όχι. Μάλιστα. Είναι ο χειρότερος συνδυασμός. Α? Ο χειρότερος συνδυασμός. Να τα δούμε στο τέλος. Mm-hmm. Υποθέκαμε, νομίζω, δάμε να σταματήσουμε για να... Εντάξει. Γιατί το επόμενο μέρος είναι πώς το διαχειριζόμαστε. Okay. Άρα. Είναι okay μαζί. Ναι, ναι, μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, χάρη μου σήμερα. Ναι. Μας έδωσες πολλές πληροφορίες, πολλά ζωντανά παραδείγματα για το πώς είναι ένας αποφευκτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος αποφευκτικός στυλ δεσμού, πώς μπορεί να είναι. Μας έχεις βοηθήσει να καταλάβουμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό από οποιαδήποτε παθολογία ή διάγνωση μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Νομίζω το καταλάβαμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό εμείναμε λέγοντας τα αστεία μας, γιατί ξέρεις, σε αγαπώ πάρα πολύ, έχεις φοβερό χιούμορ και δεν ξέρω, βλέπω εσύ και θέλω να χαμογελώ και αρέσκει μου να κάνω με πλάκα μαζί, γιατί είσαι πολλά θετικός και τα vibes σου, οι δονήσεις σου, οι ενέργειες σου είναι πολλά χαρούμενοι. Νομίζω πρέπει να σταματήσουμε εδώ, γιατί έχεις πολύ υλικό έτοιμο για την αντιμετώπιση, πώς αντιμετωπίζεις μια συνθήκη αποφευκτικότητας, που νομίζω καλύτερα είναι ένα ξεχωριστό βίντεο. Θα δεις το πρόγραμμα σου και θα μου στείλεις από εβδομάδες που θα έρθω και εγώ από την Αθήνα για ωραία. Να το κάνουμε. Αλήθεια. Είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Να σε ευχαριστήσω και εγώ. Και εγώ σε φίλω και σε αγαπώ πολύ. Okay, γεια σε και θα όλους. Σου στείλω και τις ερωτήσεις που θα μπουν από κάτω. Okay. Πάμε. Γεια, γεια, γεια.